και στη διαδικασία του διαλόγου, είναι ότι για μια φορά επιτέλους, από τότε που δημιουργήθηκε το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους. Να υπάρχει ισονομία και να υπάρχουν ενιαίοι τρόποι υπολογισμού των συντάξεων. Mm-hmm. Η παραδοχή που κάναμε ήταν ένα πάγιο αίτημα, αν θέλετε, και του εργατικού κινήματος και της αριστεράς και γενικά, ότι θέλουμε τα πάντα να υπολογίζονται με βάση το εισόδημα. Αυτό το παράδειγμα αφορά το 35-30 και το 1 αφορούσε ήταν θέμα, 100% των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα το λύσουμε. Θα το λύσουμε με τρόπους που θα βρούμε μαζί, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτές τις συζητήσεις, είμαστε ανοιχτή κυβέρνηση. Θα βρούμε μαζί τον τρόπο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδυαστεί και η φορολογία και η εισφορά. Ποιες άλλες προτάσεις υπάρχουν δηλαδή στο τραπέζι, πώς μπορείτε να. Δεν έχω. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου. Μπορεί να συζητήσουμε για κλιμακωτά, μπορεί να συζητήσουμε. Πολλά πράγματα είναι στο τραπέζι, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να τα έτσι δημόσια να κάνουμε με ένα διάλογο, μιας και δεν είναι εδώ ούτε επαγγελματικές ενώσεις ούτε επιστημονικές οργανώσεις. Εκείνο που πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας είναι ότι εμείς κάνουμε μια επιλογή η οποία είναι κοινωνικά προσανατολισμένη, δηλαδή είναι λίγο ταξικά που λέμε μεροληπτική. Δηλαδή. Στις συνθήκες σημερινές, δεν είναι αυτό που 100% θα θέλαμε κι εμείς ήδη, στις συνθήκες σημερινές, με τόσο υψηλό ποσοστό ανεργίας, με τόσο υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, άρα με το 40% να είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος και να μην πληρώνει εισφορές, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, άρα να μην έχουν έσοδα όσα θα έπρεπε να έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και αυτό το κάναμε και με την Εθνική Σύνταξη, η οποία περιέχει ρήτρα ανάπτυξη. Θα πούμε μετά. Η Εθνική Σύνταξη, πείτε μου κάτι, κύριε Νευλούδη, τώρα σας διακόπτω σε αυτό, αλλά έχει σημασία γιατί είναι πολύ σύντομη και η απάντηση. Η Εθνική Σύνταξη θα πηγαίνει σε όλους ανεξαρτήτως ή θα μπουν και σε αυτήν ακόμη σωτηματικά κριτήρια. Όχι. Η θέση μας, η αταλάντευτη, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισάγουμε εισοδηματικά κριτήρια στην Εθνική Σύνταξη. Όπως δεν εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια στο όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Εκεί που μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια είναι στο προνοιακού χαρακτήρα, στα επιδόματα που εκεί είναι λογικό και αυτονόητο. Όσοι έχουν σύνταξη τώρα προσωρινή, γιατί είναι κάτι που μας το στέλνουν με ερωτήσεις πολλοί τηλεθεατές, παίρνουν σήμερα προσωρινή όσοι σύνταξη. Έχουν. Τι σύνταξη θα συνεχίσουν να παίρνουν, όσοι έχουν πάρει σύνταξη, όσοι έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει ασφαλιστικό δικαίωμα, όσοι θα κάνουν αίτηση για σύνταξη μέχρι την υποβολή, μέχρι την ψήφιση του νόμου, είναι οι λεγόμενοι παλαιοί ή νυν συνταξιούχοι που δεν θα αποστούν καμία μείωση σε σχέση με τα παλαιά δεδομένα. Όσοι έχουν κάποιες μεταβολές ή διαφορές τα λοιπά, θα υπαχθούν στην. Επηρεάζονται πολύ. Όχι. Οι εκτιμήσεις μας λένε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων που έχουν εισόδημα μέχρι 1.000 ευρώ, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που εμείς έχουμε εισάγει στο σύστημα, δεν έχουν μεταβολές και κυρίως όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω έχουν και αυξήσεις. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η καθιέρωση αυτού που λέμε Εθνική Σύνταξη για τους παλαιότερους. Η Εθνική Σύνταξη ισχύει βεβαίως για όλους. Και για τους παλιούς είναι ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε το επίπεδο φτώχειας. Είναι μάλιστα. Το 60% του μέσου εισοδήματος. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Νεφελούδη. Έτσι, όπως είδατε και την κάρτα αυτή που παρουσιάσαμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γεννάτε σε πολλούς η ερώτηση και γιατί να μην τα κρύψω τα εισόδηματά μου, γιατί να μην δηλώσω αυτό, μικρότερα, σωστό, γιατί να μην προσπαθήσω να φόρο διαφύγω ή να εισφορο διαφύγω, αν δηλώνοντας τα 100 χιλιάρικα μπαίνουν τελικά στην τσέπη μου λιγότερα από τα 10, γιατί αφήσαμε και μερικούς κωδικούς εκτός. Ναι, έχετε δίκιο. Ένα από τα μελήματα που έχει η πρόταση της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει με έναν ενιαίο τρόπο και την εισφοροδιαφυγή, όπως και της κυβέρνησης. Πώς θέμα το είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν μια σειρά από μηχανισμοί που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό χρήμα, έχουν να κάνουν με τα κίνητρα ενδεχομένως για την ακριβή παρουσίαση των κινήσεων της κάθε επιχείρησης. Βεβαίως έχουν να κάνουν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Εγώ λέω πόσο ένα σύνθημα. Έχουμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν το σύνολο των επιχειρήσεων. Προφανώς δεν υπάρχουν. Εκείνο και που... μέχρι σήμερα δεν είχαν αποδώσει ποτέ αυτή η έλεγχη. Ναι, γιατί ξαφνικά θα αρχίσουν. Αυτό έχετε δίκιο, διότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση για να αποδώσουν. Δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα έγιναν μερικές υποτιθέμενες αναδιαρθρώσεις, αναδιοργανώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες ουσιαστικά το διέλυσαν. Δηλαδή, είχε υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες πόλεις, έχουν μείνει μισές. Θα πάμε να αλλάξουμε αυτή την κατεύθυνσή του. Και επίσης, είχαν μια κατεύθυνση να πηγαίνουν σε μικρές επιχειρήσεις για να τσακίζουν στα πρόστιμα, το 1550, που για πολλές από αυτές ήταν, βεβαίως παραβατικότητα υπήρχε, αλλά πολλές από αυτές ήταν καταστροφικό. Θα αλλάξουμε όλο αυτό το σύστημα. Αλλά θέλω να πω ένα σύνθημα το οποίο πρέπει να ακούγεται. Η νομιμότητα συμφέρει.
η νομιμότητα σε σχέση με τις εισφορές και συμφέρει και συμφέρει. Γιατί πρώτον αποφεύγεις τα πρόστιμα αν σου κάτσει και. Κύριε Νεφελούδη, συγγνώμη, αλλά μέχρι στιγμή σε αυτή τη χώρα η νομιμότητα δεν έδειξε να συμφέρει πολύ. Δηλαδή πάντα κάνατε περαιώσεις που δικαίωναν αυτούς που κλέβανε. Όχι, κάναμε πάντα κάνατε ρυθμίσεις. Όχι, κάναμε περαιώσεις. Το κράτος δεν έχει συνέχεια στην περίπτωση. Γίνονταν. Πράγματι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πάντα γίνονταν ρυθμίσεις που δικαίωναν αυτούς που κλέβανε, αυτούς που φοροδιέφευγαν, αυτούς που εισφοροδιέφευγαν. Γιατί λέτε ότι συμφέρει. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές που μιλάμε και μιλάμε καλόπιστα μεταξύ μας, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Το ξέρω πολύ καλά και ξέρω ότι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να πιστέψει εμένα κάποιος με βάση αυτή την προηγούμενη εμπειρία. Αντιληπτό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας και θα αλλάξει μόνο στην πράξη. Μάλιστα. Άρα, εμείς προσπαθούμε, το έχουμε δείξει σε ένα βαθμό, όχι ολοκληρωμένα, στο Υπουργείο Εργασίας, όπου έχουμε παλέψει πάρα πολύ μαζί με συνδικάτα, σωματεία κτλ. Με αυτό το στρεβλό νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα. Για να αποφύγουμε απολύσεις, για να ρυθμίσουμε θέματα εκπεριτροπής εργασίας. Θα παρουσιάσουμε ένα νομοθετικό έτσι, σχέδιο, πλαίσιο, το οποίο θα αλλάζει αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει ο καθένας να μας κρίνει με βάση την πράξη. Τι λέω λοιπόν τώρα. Εμείς με αυτή την πρόταση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο διασφαλίζουμε πρώτον τις κύριες συντάξεις των προηγούμενων. Αυτό διασφαλίζεται. Αυτό είναι δεδομένο, αποδεδειγμένο. Η κατεύθυνση. Λάθος κάνετε. Δηλαδή. Λάθος κάνετε. Εμείς προσήλθαμε στη διαπραγμάτευση και να σας βεβαιώσω ότι είμαστε και πάρα πολύ ασφαλείς γι' αυτό, διότι έχουμε ποσοτικοποιήσει τα πάντα. Ακόμα και σε περιοχές που είναι προβληματικές, όπως το παράδειγμα που δείξατε προηγούμενα, που είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, κύριες επικουρικές, διασφαλίσαμε ότι δεν θα υπάρχει καμία μεταβολή στις παλιές συντάξεις. Μάλιστα. Δύο. Δηλήσαμε ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ίσως, με τα μπλοκάκια. Με τα μπλοκάκια που ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις υπέκρυπταν, αν θέλετε, μια μισθωτή εργασία. Εκεί λοιπόν αυτός που έχει το μπλοκάκι δεν θα πληρώνει πια 20% όπως έπρεπε να πληρώσει την ασφαλιστική κατηγορία που είχε και χωρίς να έχει δουλειά, έσκαγε κάθε μήνα στο ΤΕΒ 250 και 300 ευρώ, θα πληρώνει μόνο το 6,5% του εισοδήματος που θα έχει. Αυτό είναι μια μεγάλη ελάφρυνση. Συμφωνήσαμε να ένα μεγάλο μέρος, όχι όλων των κατηγοριών, ένα μεγάλο μέρος όμως κυρίως των νέων επιστημόνων, ελαφρύνεται πάρα πολύ με βάση την αναφορά στο εισόδημα. Γιατί ξέρετε κάτι, νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες μπαίνανε στη διαδικασία του να βγάλουν, να ανοίξουν βιβλία και μπαίνανε σε αυτές τις τεκμαρτές ασφαλιστικές κατηγορίες που είτε είχαν δουλειά είτε δεν είχαν, έπρεπε να πληρώνουν κάθε μήνα σε διάφορα πράγματα. Κύριε Νεφελούδη, κάτι τελευταίο, διότι βλέπω εδώ τους φίλους στο Twitter οι οποίοι στέλνουν τις ερωτήσεις τους, ξεχωρίζω μία μόνο. Έχουν εξαιρεθεί οι συνταξιούχοι της Βουλής από τις ρυθμίσεις αυτές? Όχι, βέβαια. Απλώς εκεί υπάρχει. Γιατί έχουν πέσει να σας φάνε, όλοι πρέπει να σας πω. Γιατί ρώτα τους, γιατί εξαιρούν τους συνταξιούχους της Βουλής. Κανείς από το σύστημα. Κανείς απολύτως δεν εξαιρείται από το σύστημα. Απλώς υπάρχει ένα συνταγματικό θέμα εκεί. Διότι για να γίνουν αυτά που θέλουν πρέπει να υπάρξει, να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής. Και θα αλλάξει. Μάλιστα. Το έχει πει και ο πρόεδρος της Βουλής. Θα αλλάξει. Άμεσα. Αφήστε να ψηφιστεί το για να προσαρμοστεί. Αντέχει η κυβέρνηση, λέτε τώρα, με αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Μητσοτάκη? Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Θα το πάτε λίγο πιο αριστερά εσείς ή θα κρατηθείτε στο κέντρο? Μα δεν είμαστε στο κέντρο δεξιά. Στην κέντρο δεξιά. Εμείς κάνουμε, εγώ θεωρώ ότι ασκούμε μια καθαρή πολιτική με προοδευτικό και αριστερό πρόσημο. Παρακαλώ. Αυτό που σας λέω. Διότι για παράδειγμα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Αν είχα χρόνο θα το συζητούσαμε, δεν έχω χρόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ανασυστήνει το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Διότι έχει κοινωνικό πρόσημο. Και να πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η λογική των φόρων παντού και τη αύξηση των φορών. Είναι αριστερή η αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όχι. Η αριστερή αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι να προσπαθεί να προστατεύει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα προνοιακό και ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι δίκαιο και κοινωνικά χαρακτηρισμένο. Η διαφορά μας από τα, για παράδειγμα, την προσπάθεια του κ. Γιαννίτση είναι αυτή ακριβώς. Εμείς εισάγουμε κοινωνικά χαρακτηριστικά στο ασφαλιστικό σύστημα και όχι ιδιωτική ασφάλιση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεφελούδη, που ήσασταν εδώ και καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Θα φύγω για να πάμε σε διαφημίσεις. Θα σας θυμίσουμε ότι έχουμε